εδώ όμως έμπλεξε ένα ζήτημα που με αφορά. Τι έχει σχέση? Όντως πήγα και εγώ στην πρόσκληση του Δημάρχου που μας έβαλε προχτές τη Δευτέρα και είπαμε μάλιστα φεύγοντας, γιατί εγώ είπα, υπάρχει πρακτικογράφος? Όχι, δεν το τι κάνω. Μα ενημέρωση ήταν και τα λοιπά. Εντάξει, εκάτσαμε εκεί. Δεν θέλω να πω περισσότερα τι υπόθηκε, αλλά αυτό που είπε ο κύριος λογοθέτης, δεν είναι εδώ τώρα, βλέπω έφυγε, δεν έχει σημασία, είναι η παράταξή του. Άρα είσαι και εσύ της διαφάνειας. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Ότι αυτό που είπε ο κύριος λογοθέτης, είχα σκοπό να το πω εγώ έτσι κι αλλιώς πριν. Τι? Δεν πρόκειται να ξαναπάω. Ένα. Και δεύτερον, όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πειράζει, ας ταλαιπωρηθούμε παραπάνω. Γιατί πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, αλλά αναρωτιέται ο καθένας. Για ποιο λόγο σας κάλεσε ο Δήμαρχος? Και αναρωτιέται, και λέω εγώ, μήπως προσπαθεί, πώς να το πω τώρα, να μας εγκλωβίσει στη θέση τη δική του, στην άποψή του, στο α, το β. Δεν είναι αυτά πράγματα που θα τα δεχόμουν εγώ βέβαια και δεν τα δέχομαι όπως καταλαβαίνετε. Και για να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου, ότι όση ώρα ήμουν εκεί έκανα μόνο ερωτήσεις, τίποτα άλλο. Αυτή ήταν η παρουσία μου. Ένα. Και το βάζω αυτό και το συσχετίζω με τι? Γιατί άκουσα ότι βγήκαν και στα μπλοκ αυτά που είπα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω μπλοκ, δεν ασχολούμαι κιόλας, γιατί ό,τι έχω να πω το λέω ή το γράφω και κατατίθεται στον κόσμο φανερά. Και το λέω επίσης το εξής. Μην ακουστούν. Μια διαδοχή στο Συμβούλιο προσθέτει ο κ. Γεωργίου Χαράλαμπος. Και το λέω για να μην ακουστεί ότι είπα τούτο ή εκείνο. Εκεί πέρα είπα μόνο ερωτήσεις έκανα. Λοιπόν, τέλος και με αυτό.